που για ακόμη μία φορά στηρίζεται εμένα προσωπικά, αλλά και αυτό που κάνει το Καψής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ιωάννα, να γνωριστείτε με την Ιωάννα από εδώ. Η Ιωάννα Μανούσου είναι αυτό που λέμε Καψής και όλα ξεκίνησαν από τον Ηλία τον Χριστοδουλάκη, τον άντρα της, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, αλλά εγώ θεωρώ ότι όσο τα κάνουμε όλα αυτά, όλο και μας επισκέπτεται. Είχε ο Ηλίας λοιπόν μία φαϊνή ιδέα να μην λειτουργήσει επικοινωνιακά κάποιο πρόγραμμα με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι, τηλεόραση και τα γνωστά λαλά, και να κάνουμε κάτι πιο ανθρώπινο, πιο ζεστό. Τώρα τι γίνεται, είναι κάτι μαγικό αυτό που συμβαίνει, γιατί ήρθε ακριβώς στην περίοδο που είχαμε την πτώση της επιχειρηματικότητας όσον αφορά το θέαμα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω ότι εμείς για πολλά χρόνια που δεν συνεργαζόμαστε με φορείς επιδοτούμενους ή προγράμματα, ομπρέλες, κρατικά κονδύλια και όλα τα υπόλοιπα για να παράγουμε τέχνη, και είμαστε οι άνθρωποι είτε της ελεύθερης αγοράς είτε της νύχτας ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, είχαμε να βιώσουμε κάτι τέτοιο σε τόσο μεγάλη κλίμακα και όρεξη για να γίνουν πράγματα από την εποχή του Μήλου. Δηλαδή να υπάρχει μια στόχευση για να γίνουν όχι απλώς ένα ή δύο live, αλλά ένα προγραμματισμένο project, ας το πούμε έτσι όπως το λέμε και στις ΣΕΡΕΣ, που να έχει κάθε χρόνο μια τοποθέτηση και κυρίως επάνω σε ντόπιους ανθρώπους. Καλλιτέχνες δηλαδή που είναι από τη Θεσσαλονίκη ή έχουν μεγάλη σχέση με αυτή. Και έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία, γιατί μου ανατέθηκε αυτός ο ρόλος που με μεγάλη χαρά τον άρπαξα και λέω ναι, θέλω να το κάνω. Ναι, είπα ότι φέτος συμπληρώνουμε 30 χρόνια η μόνη Μόνη Κονιέντε. Για μας δεν είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι τελειώνουμε όπως είπε Ξλάξ, αλλά να τελειώσουμε τέλος και να κάνουμε κάτι άλλο. Μπήκαμε σε ένα χώρο που λέγεται Καφοδίο Ελληνικό το χειμώνα, στο Upstairs που λέμε, που κάναμε κάποιες εμφανίσεις και η μία έφερνε την άλλη, ενώ εγώ πίστευα ότι δεν θα έχει τόσο ενδιαφέρον και θα εξαντληθεί πελατειακά αυτό μέσα σε 2-3 εμφανίσεις, και το είδα αυτό να γιγαντώνεται. Από μόνο του μου δημιούργησε πάλι την όρεξη να το συνεχίσουμε, αλλά μόνο αν βρίσκαμε ένα κατάλληλο χώρο για να μην ντρέπομαι γι' αυτό, γι' αυτόν τον χώρο, και να φωνάξω έτσι τους ανθρώπους, τους πελάτες που τυχαίνει να είναι και φίλοι μας και να μας ζητάνε πάντα το λόγο μετά, γιατί ήταν έτσι οι τουαλέτες, γιατί τα ποτά ήταν χάλια, γιατί τα ποτήρια είχαν κραγιόν, γιατί. Και ήταν πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά, πιστέψτε με, να βρεις έναν τόσο καλό χώρο, αλλά που να μην παίρνει και κεφάλια, να το πω λαϊκά. Δηλαδή να μην έχει αυτή την αντιμετώπιση ότι σου παρέχω το καλύτερο, αλλά αυτό θα το πληρώσεις με αίμα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το κρατήσουμε στα επίπεδα μιας λαϊκής αριστοκρατίας, αυτό που θα συμβεί εδώ στην ταράτσα του Καψής. Ονομάζονται οι παραστάσεις μας «Ούνα ράτσα στην ταράτσα», το «Ρμόνια μόνη κογέντε», και το σύνθημα είναι «Ελάτε να παρασκευάσουμε μαζί τις παρασκευές μας». Και θεώρησα ότι το πιο ωραίο, το πιο όμορφο θα ήταν τα Σάββατα να τα αφιερώσω σε μια γυναικεία υπόθεση που λέγεται Ήρα Κατσούδα και Εύη Σκιαμαντά. Η Ήρα Κατσούδα θα είναι η πρώτη που θα ξεκινήσει στις 15 με το δικό της stand-up comedy που ονομάζεται Μίνιμα, αλλά μόνο Μίνιμα δεν είναι. Το επόμενο Σάββατο είναι η Εύη Σκιαμαντά με Τζαφέτα Φαλκόνη, κάτι που το είδατε και το χειμώνα και σας άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω θα το αναδείξει ακόμη περισσότερο ο χώρος. Και το τελευταίο Σάββατο θα μοιραστούν τα δύο κορίτσια τη βραδιά, δηλαδή μία ώρα από στένα ακόμα με την Ήρα Κατσούδα και μία ώρα και όσο μας επιτρέπει φυσικά η μορφή του χώρου, γιατί είμαστε σε ξενοδοχείο. Αυστηρά πρέπει να προσέρχεται το χώρο στις 9 η ώρα, να αρχίζουμε το πολύ μέχρι τις 10 παρα 20 και να τελειώνουμε δυστυχώς, χωρίς διάλειμμα όμως ευτυχώς, μέχρι τις 12 η ώρα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θέλω να περάσετε υπέροχα και σήμερα, αλλά θα χαρούμε να σας δούμε και την ώρα που κόπτεται ο κοιμάς, δηλαδή κανονικά στις παραστάσεις μας.
και να έχουμε ζωή να κάνουμε τέτοια πράγματα και να έχουν κουράγιο οι άνθρωποι του Καψής να μας δίνουν τέτοιες ευκαιρίες. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, εννοείται ότι δεν είναι μια τυπική συνέντευξη τύπου. Είμαστε φίλοι. Περιττώ να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον από την δεύτερη ενασχόλησή μου θεωρώ ότι είναι η πρώτη μου να έχω περισσότερη επαφή με δημοσιογράφους παρά με μουσικούς. Γιατί τόσα χρόνια ραδιόφωνο, έντυπος λόγος, όλα αυτά που κάνουμε είναι κάτι που έρχεται σε πρώτη γραμμή. Την Εύη, περιττώ να σας πω τι μας ενώνει, η ίδια η ηλικιότητα που μας κράτησε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν πιο πολύ οι συναισθηματικοί λόγοι που μας κράτησαν εδώ παρά οι επαγγελματικοί. Ξέρουμε ότι κάναμε λάθος δηλαδή, αλλά... Ευτυχώς να λες, ευτυχώς. Ναι, αυτό το ευχαριστιόμαστε, είναι ένα λάθος που το ευχαριστιόμαστε. Καλό είναι κάποιες φορές να σου λένε ευτυχώς που είσαι εδώ και δεν είσαι στην Αθήνα. Από το να σου λένε, α, τι κάνεις εδώ, θα έπρεπε να είσαι εκεί και λες τώρα, γιατί μου το λέω, το ξέρω. Και ίδιο δίκιο έτσι. Ναι, και ίδιο δίκιο, αλλά τι σημασία έχει. Σημασία έχει ότι υπάρχουν ευήκο αόρτα και πώς το λένε, και υπάρχουν παντού άνθρωποι. Και εσύ θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις σωστά, με σεβασμό, μπαίνεις στον εαυτό σου και στο κοινό, όπου και να είσαι. Ναι, μένα πολλές φορές με ρωτάνε. Ναι, μου λένε στην Αθήνα, λέει, τι θα πας να πεις αυτά που λες και εγώ. Δηλαδή έχουν πάντα αυτή την απορία. Λέω, παιδιά, δεν καταλάβετε. Εγώ στην Αθήνα πηγαίνω για τους φυλακισμένους Θεσσαλονικής. Δεν απευθύνομαι στο κοινό. Και αν δείτε, όντως, δηλαδή όταν κάνω παραστάσεις στην Αθήνα, οι περισσότεροι είναι στερεοί Θεσσαλονικής από την Ξάνθη, δηλαδή άλλου προφίλ άνθρωποι. Παρά το εκλεπτισμένο δίθεν του κοσμοπολίτικου που έρχεται να παρακολουθήσει κάτι που είναι ήμου. Αυτά. Στην υγειά σας. Υγεία. Εύη, πες μας λίγα και εσύ για το πρόγραμμα που σκοπεύεις να κάνεις. Ναι, το πρόγραμμα μας... Σωστά. Ένα, δύο. Κατέβασε το λίγο. Ένα, δύο. Μια χάρη. Λοιπόν, τώρα δεν ακούγουμε, όμως ακούγουμε. Το πρόγραμμά μας φέτος είναι ένα πρόγραμμα... Είμαι εντάξει? Είναι ένα πρόγραμμα που δεν είναι από τα συνηθισμένα που κάνουμε τόσα χρόνια. Αυτή την... Επίσης αυτή τη φυλακή της... της jazz, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί φτάνει και αυτό. Okay, το κάνουμε και στο σπίτι μου. Αλλά εδώ και χρόνια ήθελα... να επικοινωνήσω με πιο πολύ κόσμο. Είχα ανάγκη ιδιαίτερα μετά το COVID που έπεσα ένα ψυχολογικό breakdown. Ήθελα κόσμο πολύ, κόσμο πολύ. Κόσμο που να τραγουδάει τα τραγούδια, ό,τι ξέρουν, ό,τι τα λόγια μου να τα λένε. Τραγουδάμε μαζί, να λέω δικό σας, δηλαδή είχα ανάγκη αυτό το πράγμα. Και μου δώσαν την ευκαιρία ο Κώστας ο Φαλγόνης, με τον οποίο κάποιοι το ξέρετε, είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης της Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός από ένα τραγούδι που έχει γράψει πασίγνωστο, τα χαμοκύρια του Δημήτρη Μπάση, το τραγουδάει ο Δημήτρης Μπάσης, που έχει γράψει ήδη ο Κώστας κάποια τραγούδια που κυκλοφορούν από τη Heaven. Και επίσης στην κιθάρα είναι ο Κώστας και στο πιάνο είναι ο νεαρός συνθέτης, πολύ τάλαντος, ο Γιώργος Διαφέτας. Ένα μικρό παιδί, 30 πλέον, ο οποίος γράφει εξαιρετική μουσική, μου έχει χαρίσει ένα υπέροχο τραγούδι, το Θρύψαλα και Κομφετή, υπάρχει στο YouTube. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω πει, είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και λέμε φέτος λοιπόν, επειδή είναι και ίδιο του ελληνικού ρεπερτορίου, να κάνουμε μια σύμπραξη με το concept δύο συνθέτες, τρεις φωνές. Τρεις φωνές γιατί και οι τρεις μας τραγουδάμε. Και ο Φαλγόνης τραγουδάει στο πρόγραμμα και ο Γιώργος τραγουδάει στο πρόγραμμα και εγώ. Και έχουμε και ντουέτα, πασίγνωστα ντουέτα ελληνικά και ξένα. Δύο συνθέτες, τρεις φωνές, ένα ρεπερτόριο ελληνικό, αμυγός ελληνικό βέβαια, έχει στοιχεία πάλι που χαρακτηρίζουν εμένα τόσα χρόνια, που θέλει και ο κόσμος να ακούσει από μένα, με διεθνή τραγούδια, ιταλικά, αγγλικά κτλ. Με μεγάλη επιτυχία φέτος τελειώσαμε τη σεζόν, εμφανιζόμασταν στο Villa Bianca Σοφούλη με Όλγας, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Ανέλπιστα, δεν το περιμέναμε, εγώ δεν το περίμενα. Αν και οι συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα
κατάλληλες για live εκεί, και όμως έγινε μια τρελή παρέα, καθιερώθηκε σαν στέγη και είχαμε μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και ο Γιωγέννης μου εδώ μου τηλεφωνεί, μου λέει «Είσαι ένα κοτάρισμα αυτό στη ταράτσα, πάνω στο ρούφ». Λέω «Μέσα», γιατί συνήθω στα καλοκαίρια πιο πολύ ψαχνόμαστε τι θα κάνουμε, θα έχουμε καμιά δουλειά, λίγο να πούμε ένα τραγούδι, να πούμε τον κόσμο μας, ένα ωραίο περιβάλλον. Συνήθως από τον Μάιο και μετά σταματάμε. Και είμαστε 4 μήνες χωρίς δουλειά. Αυτό τώρα να σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει. Και εμείς κάνουμε ένα ιδιαίτερο show, όχι ότι κάνουμε κάτι αμάν και τι, απλά απαιτεί κάποιες ειδικές συνθήκες. Επειδή είναι θέασης παρακολούθησης αυτό που κάνουμε και όχι γυριτάκτα κοροπίδα. Δηλαδή, μακάρι να ήμασταν οι Λοκομόντε και να είχαμε δουλειά σε όλα τα beach bar για όλο το καλοκαίρι. Σε εμάς απαιτείται ένας άλλου είδους πολιτισμός από σερβίρισμα μέχρι θέας. Και αν δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να πείθουμε, ψήνουμε επιχειρηματίες να διαμορφώσουν ένα μαγαζί, ειδικά για ένα βράδυ, γιατί εκείνη η βραδιά θα είναι κάπως αλλιώς. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει τη ρότα του, το τεμπελιό του, την σειρά του και λέει «Ωχ, μωρέ, τώρα πού να βλέπω και να κάνει το μαγαζί άνω κάτω για να έρθει για ένα βράδυ ο Διογέννης ή η Εύη». Αυτά... Φέρε κάτι έτοιμο, ναι, που υπάρχει στο... Ακριβώς, ναι, και το ξέρουμε πώς λειτουργεί. Άρα αυτή η φόρη που είναι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, εγώ δεν πολύ καιρό, δεν το ξέρω. Γιατί για καλλιτέχνες όπως εσύ και οι Γιούριμπερ. Μα γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Αυτό ας πούμε που συμβαίνει με το Φίβο και την Ταράζα και το Μαρασούλη και όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται αυτά τα πράγματα είναι κάτι που στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο με την έννοια να ανοίξουμε μία rave ταράτσα χοροπίδα με Red Bull παρά να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχουν επιχειρηματίες που να έχουν την κουλτούρα να καταλάβουν τι άλλο πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, και ξανααναφέρουμε στο παράδειγμα του Μήλου, αν αυτοί που φτιάξαν το Μήλο δεν ξέραν τι θέλουν να κάνουν, το πιο πιθανό θα ήταν να κάνουν ένα Woodstock για 3 μέρες. Δεν θα είχε συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτό που μας λείπει λοιπόν από την πόλη, εγώ θεωρώ ότι είναι επιχειρηματίες που να μην είναι σκύλοι. Είδατε τα τελευταία με αυτό που συμβαίνει σε κατοικημένη περιοχή και η έπαρση κάποιων καλλιτεχνών που νομίζουν ότι επειδή είναι παντοδύναμοι μπορούν να ειρωνεύονται από τα μικρόφωνα ή να αγνοούν και να υποτιμούν ανθρώπους που εργάζονται και όλα αυτά λοιπόν είναι αυτό που λέμε πολιτισμός. Αυτό πρέπει να το έχει κάποιος άνθρωπος που εκτός από λεφτά πρέπει να έχει και τις γνώσεις. Αλλιώς αν δεν ξέρεις τι θες να κάνεις, το πιο πιθανό είναι να μην κάνεις τίποτα. Ευχαριστούμε την Ιωάννα που θα ήθελα να μας πει δύο λόγια. Συγγνώμη. Τίποτα. Να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι κάθε χρόνο μας ρωτάνε «Α, τι ωραία, πού θα είστε φέτος, το καλοκαίρι, καλοκαιράκι έρχεται, πού θα είσαι, πού να πω τώρα θα είμαι, σε λαϊκά μαγαζιά, στο αεροδρόμιο, θα είμαι, στα αυτά, δεν μπορώ να είμαι εκεί, πού θα είμαι, σε κλειστό χώρο μέσα όπως ήμουν το χειμώνα, δεν γίνεται, πού σε ταβέρνα, έξω πάνω στο βουνό, στο... δεν μπορώ να είμαι, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, σαν αυτόν δηλαδή, με τον επιχειρηματία, με έναν επιχειρηματία που θα έχει όραμα και αισθητική για να μπορέσει να μας στηρίξει. Να στηρίξει και να το καθιερώσει σαν στέκι να μπορεί, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να έρθει το καλοκαίρι. Να πιει ένα ποτό, ένα κοκτέιλ, να φάει ένα κρύο πιάτο, να ακούσει μια ωραία μουσική. Δεν θέλει ούτε ρε, ούτε σκυλάδι. Θέλει να μένει στην πράγμα, σωστά. Ας μην το συνεχίσουμε γιατί θα κατέβει τη δίκη της αμοιβής, είμαστε δείχνουμε πολύ ικανοποιημένοι. Οπότε αυτός ο χώρος είναι το λόγο σε εσένα, η γλυκή του Ιωάννα, και συγγνώμη. Σας καλωσορίζω και εδώ. Ευχαριστώ. Ποιος καλή. Να μιλάσω μικρό. Εμείς ευχαριστούμε τον Διογέννη καταρχήν που ανέλαβε να τρέξει όλο αυτό το project. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που ταιριάζει στον χώρο μας, γιατί εμείς είμαστε ξενοδοχείο, άρα δεν μπορούμε να πάμε σε δυνατές μουσικές και ρέι και τα λοιπά. Είναι δηλαδή κάτι που το αντιμετωπίζουμε σαν πρόβλημα. Θα επαναλάβω μόνο αυτό που είπε ο Διογέννης, ότι αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019.
με αφορμή τα 50 χρόνια τότε του Ταψής. Και με την προοπτική τότε ότι θα γινόταν, θα καθιερωνόταν ως ένας ετήσιος θεσμός. Μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, μεταξύ των οποίων και ο κορονοϊός. Και φέτος είπαμε να το επανεκκινήσουμε. Ευχαριστούμε τον Διογέννη που σε πολύ short notice θα το μας οργάνωσε. Γιατί αυτός τότε ξέρω ουσιαστικά. Και ο σκοπός είναι να γίνει φέτος και πρώτο ο Θεός να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια και να καθιερωθεί αυτός ο χώρος ως ένας χώρος που θα φιλοξενεί τέτοια καλλιτέχνες της πόλης που ταιριάζουν στο ύφος του ξενοδοχείου. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε και πιστεύω ότι ο Ηλίας θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Που ήταν το δικό του όραμα, το οποίο έτρεξε τότε με τον Διογέννη και πήγε καλά και ελπίζουμε ότι φέτος θα πάει καλά. Ευχαριστώ. Παιδιά, ό,τι θέλετε, έτσι κι αλλιώς το τυπικό, ας το πούμε, τυπικό που δεν ήταν, τελείως. Ο χώρος ήταν εδώ, έτσι, το κομμάτι αυτό εδώ, το... Όλος όλο. Ο χώρος της πισίνας. Άρα με το που τελειώνει η πισίνα, πάλι να είναι διαθέσιμη στους ενίκους. Η πισίνα θα κλείσει για τα τρία Παρασκευοσάββατα λίγο νωρίτερα από το φυσιολογικό. Θα στείλεται ο χώρος, θα φεύγουν εξαπλώσεις, προφανώς δεν θα είναι στημένος όπως τον βλέπετε τώρα. Και θα στείλεται για τις συναυλίες. Άρα φτιάχνεται όλο το χώρο, όλο την ταράτσα. Όλη την ταράτσα, ναι. Και το πάνω διάζωμα που έχει επίσης πολύ ωραία θέα. Και η σκηνή θα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο μπαρ. Όπως ήταν και το 19. Όχι ακριβώς, ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί. Απλά τώρα θεωρήσαμε ότι θα είναι καλύτερο το στήσιμο και θα έχουμε καλύτερη κατεύθυνση αν είμαστε μπροστά από το μπαρ, κοιτώντας το μπαρ. Ωραία. Ναι, είναι ένα στατικό λαμπό. Ναι, ναι, σαν κατάστημα. Ποια θα λειτουργήσει περισσότερο για τη συνέχιση την επόμενη χρονιά, το προσέλευση του κόσμου ή η διάθεσή σας? Η διάθεσή μας βασικά. Εμείς θέλουμε να καθιερωθεί αυτό σε ένας θεσμός. Δεν είναι τόσο το οικονομικό όφελος, όσο είναι το άνοιγμα του ξενοδοχείου στην πόλη με σχήματα και καλλιτέχνες που ταιριάζουν στο ύφος του ξενοδοχείου. Γιατί πρωταρχικά είμαστε ένα ξενοδοχείο. Κατά συνέπεια το 19, το όραμα του 19 ξεκινάει ουσιαστικά από το 24, ξανά. Επανεκκινή, γιατί μεσολάβησαν πολλά. Κάναμε ένα demo, ας το πάρουμε έτσι, δηλαδή... Ένα πετυχημένο demo, ε! Ένα πετυχημένο, πραγματικά πετυχημένο demo. Εγώ θυμάμαι που κάναμε τη συνέντευξη μαζί επάνω στη γωνία, γιατί θυμάμαι όλες τις στιγμές μία και μία. Ήταν υπέροχα, περάσαμε φανταστικά. Και αν σας αρέσει ο χώρος την ημέρα που... κυριαρχούν οι λαμαρίνες, αν δείτε από πάνω. Δεν είναι βράδυ... αυτό είναι η ωραία θέα της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτή είναι η θέα της Θεσσαλονίκης. Εμείς δείχνουμε αυτό που υπάρχει. Θέλω να πω ότι το βράδυ αυτό γίνεται ακόμη πιο μαγευτικό, γιατί θέλω να πω ότι και πολλά σπέκα σαν το δεις ημέρα δεν θα ενθουσιαστείς. Είναι αυτή είναι η διαφορά που κάνει η νύχτα με τα φώτια. Ο χώρος λειτουργεί για καφέ έτσι κι αλλιώς, δηλαδή μπορώ να το βράσω και άσχετο και να πει να αφαιρθώ ήδη νωρίτερα με καφέ. Ο χώρος λειτουργεί καθημερινά και για, και για μπάνιο και για εξωτερικούς, ενώ δεν αφαιρθείτε μόνο στους πελάτες του ξενοδοχείου. Το λέω γιατί νομίζω ότι είναι η ώρα εκείνης εξωστρέφειας, γιατί ξέρουμε άλλο κοινοδοχείο που το κλείνουν αυτό, σε εσάς κλείνουν αυτό το ήξερα ότι υπάρχει. Όχι, υπάρχει δυνατότητα, ναι. Τώρα συμβαίνει το εξής. Εγώ να φανταστείτε ότι δοκίμασα να κλείσω καλλιτέχνες γιατί γίνανε ζυμώσεις. Όπως επίσης, ας πούμε, είχαμε φτάσει στο σημείο, τι γίνεται. Εδώ πολλές φορές, από την πολλή δουλειά που έχει το ξενοδοχείο, δεν υπάρχει, είναι ένα κομμάτι και αυτό έτσι που τους έβαλε, νομίζω, στη διαδικασία να γίνουν πιο εξωστρεφείς. Είναι συνεχώς πίτα. Δηλαδή είναι ένα ξενοδοχείο που δεν έχει ένα δωμάτιο άδειο και μάλιστα σε κάποια φάση τους είπα, παιδιά, κι αν έρθει ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, από το εξωτερικό ή από την Αθήνα. Δεν έχουμε ξενοδοχείο να τον στείλουμε να κοιμηθεί.
Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι τόσο κομπλέ που ενδεχομένως αυτό να είναι που παρεμποδίζει και κάποιον να έρθει αυθορμήτως και έτσι δεν το μαθαίνει. Μέσα σε αυτό λοιπόν θέλουμε να λειτουργήσουμε κι εμείς, να ας το πούμε που δεν είναι έτσι, να ξεφοβηθούν το χώρο και οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και να καταλάβουν ότι μπορούν να έχουν αυτή την επαφή, να έρθουν απόγευμα, πρωί για το μπάνιο τους, να πιούν ένα καφέ, όλα αυτά. Να ρωτήσω κατά τα ξενοδοχεία του Ομίλου αν υπάρχει περίπτωση κάποιας έτσι προέκτασης προγράμματος και προς τα εκεί, στις άλλες πόλεις. Μιλάμε για το Ηρακλείο. Του Ηρακλείου της Κρήτης. Του Ηρακλείου έχει επίσης ένα χώρο, ένα garden πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κάτι που ενδεχομένως θα το δούμε, απλά η Κρήτη λειτουργεί λίγο διαφορετικά από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε από εδώ και βλέπουμε. Ναι. Γιώργο, αν θέλετε να βάλετε και λίγη μουσική, εμείς τυπικά τελειώσαμε. Και να περάσετε να κεραστείτε. Για να περάσετε όντως.